την παραφορά με το Στακ. Στακ για τον Σόλομον, 6 δευτερόλεπτα. Ο Σόλομον προσπαθεί να διασχίσει το γήπεδο. Το φάουλ είναι από τον Μασκούλη και δεν ξέρω, Παγκυρίο, αν αυτή ήταν η οδηγία. Σε καμία περίπτωση δεν είχε ζητήσει φάουλ, είχε ζητήσει πίεση στην πρώτη πάσα για να μην μπορέσουν να τρέξουν οι παίκτες του Άρη. Αυτό είχε ζητήσει ο κύριος Πιζεύσκη, δεν του βγήκε. Βεβαίως μένουν και 3 δευτερόλεπτα ακόμα, 6 δέκατα. Αλλά να δούμε και τι θα κάνει και ο Σόλομος στις βολές. Και τώρα νεκρική σιγή στο Αλεξάνδριο. 3 και 6, μάλλον ξεχάσα τους Πολωνούς που αυτοί χτυπάνε τα τύμπανα. 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. 83-01 Πρόκομ. Και ο Σόλομος στις βολές. Μέσα, 83-82 μείον ο Άρης. Ο Σόλομον φτάνει στους 32 πόντους με 6-7 βολές. Σόλομον στις βολές και μετά μια καλή άμυνα. Κακή βολή, μαζεύω Ραϊτσεβιτς, πηδάει ψηλά στο καλάθι! Η μπάλα στο καλάθι και ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης! Το παιχνίδι τελειώνει! 83-84, ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης και ο Ραϊτσεβιτς από μηχανής θεός! Η μπάλα στη Στεφάνη! Το επιθετικό rebound! Αλλά, να δούμε γιατί ένας διαιτητής συζητάει με την γραμματεία! Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα δέκατο, Βαγγέλιο Άνους, ακούμε! Με τον κομισάριο και τους δύο διαιτητές. Ένα δέκατο του δευτερολέπτου νομίζω. Για να δούμε, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο τελικός δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, για να δούμε. Να τους ακούμε. Ένα δέκατο του δευτερολέπτου ο κομισάριος στο αγώνα φώναξε τον Νταβίτσιους και του υπέδειξε ότι απομένει ένα δέκατο δευτερολέπτου για να τελειώσει ο τελικός. Επαναλαμβάνω, το χρονόμετρο έχει μηδενιστεί, όμως ο κομισάριος δίνει ένα δέκατο. Ένα δέκατο είναι ένα δέκατο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά θα το δούμε σε ένα δέκατο αν ο Άρης θα είναι κυπελούχος Ευρώπης. Λοιπόν, ο Ραϊτσεβιτς προς το παρόν είναι ο άνθρωπος του αγώνα. Και ελπίζω να μείνει μετά το ένα δέκατο αυτό. Λοιπόν, από τα πίθανα που γίνονται, το είδαμε και αυτό. Μηδενίστηκε το χρονόμετρο και ο κομισάριος ζήτησε ένα δέκατο ακόμα. Λοιπόν, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι Πολωνοί είναι να πετάξουν την μπάλα στη ρακέτα. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία. Πρέπει ο Άρης να προσέξει την μπάλα που θα φτάσει με baseball πάσα σίγουρα στη ρακέτα του. Ένα φόλου θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ένα δέκατο, ακούμε τον Γιάννη, να του γρήγορα. Πρέπει να περιμένουμε 1,5 λεπτό για να κατέβει το χρονόμετρο. Δεν μπορούν να το δώσουν το ένα δέκατο διαφορετικά. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό που περιμένουμε είναι να περάσει περίπου 1,5 λεπτό για να γυρίσει το χρονόμετρο. Λοιπόν, έχουμε τα δεδομένα, βλέπετε κάτω δεξιά το χρονόμετρο. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Άστοχη δεύτερη βολή, η μπάλα στο σίδερο. Και από εκεί και πέρα, ο Ραϊτσεβιτς στο επιθετικό rebound, η μπάλα στο καλάθι. Και περιμένουμε τώρα να πάει το χρονόμετρο στο 1 δέκατο για να τελειώσει ο αγώνας. Λοιπόν, ο Ραϊτσεβιτς προς το παρόν είναι ο άνθρωπος του αγώνα και πρέπει η μπάλα να μην φτάσει σε χέρι Πολωνού για να μην την ακουμπήσει. Ο χρόνος μετράει, επαναλαμβάνω, ο κανονισμός λέει ότι ο χρόνος μετράει από τη στιγμή που ακουμπήσει παίκτη στην μπάλα. Γιάννη, να του γρήγορα. Η οδηγία είναι να πάνε όλοι οι παίκτες μόνο για την μπάλα, να την ακουμπήσουν και να τελειώσει το παιχνίδι. Έτσι, διότι επαναλαμβάνω, ο κανονισμός είναι σαφής της FIBA. Λέει ότι το χρονόμετρο από την επαναφορά αρχίζει και μετράει από τη στιγμή που θα ακουμπήσει παίκτη την μπάλα. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά ένα άγγιγμα. Μιλάμε για ένα follow μόνο. Ακόμη και αν πάρει ένα παίκτη την μπάλα και γυρίζει να σου στάρει αστραπίος, δεν προλαβαίνει. Είναι μετρημένο, νομίζω, περίπου σε ένα δεύτερο το κίνηση αυτή η Βασίλη. Δεν προλαβαίνει κάποιο ένα δέκατο να σου στάρει. Μόνο με follow. Λοιπόν, γκρανγκινιόλ Βασίλη, και σε βλέπω φουσκωμένο. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα βράδυ με άγχος, αλλά... Τι βραδιά για αυτή, πραγματικά, αυτό είναι το μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ ελπίζω να πανηγυρίσει σε ένα δέκατο. Εντάξει, αξίζει ο κόπος, αξίζει η υπομονή, αξίζει ο χρόνος. Να ο Νίκος Γκάλης όρθιος, ο μεγάλος θρύλος, ο ζωντανός μύθος του ελληνικού μπάσκετ είναι εδώ. 84-83, θα μείνει ένα δέκατο και εκεί θα γίνει επαναφορά. Η επαναφορά από τον Dragan Markovic που κάνει τα πάντα σήμερα. Λοιπόν, 84-83, περιμένουμε να πάει στο 1 δέκατο. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Όχι 1,88, 1 δέκατο. Σιγά σιγά και βασανιστικά πηγαίνει το χρονόμετρο, το βλέπετε εσείς. Γι' αυτό και οι αποδοκιμασίες. Είναι ο Στράτος Μικουλεκίδης. Ζητάει και άλλο από τη γραμματεία να κατεβάσει. Λοιπόν, 1,38, όχι, δεν νομίζω. Γιάννη, νάτο, τι γίνεται εκεί. Τελικά δεν είναι ένα δέκατο, αλλάζουν τα δεδομένα, παιδιά. Αλλάζουν τα δεδομένα, με 1,38 γίνεται σουτ.
τώρα θέλει προσοχή. Ο κομισάριος άλλαξε την απόφασή του. Μάρκοβιτς στο baseball πάσα. Ο Στακ. Η μπάλα έξω, το παιχνίδι. Το παιχνίδι τώρα πια τελειώνει.